Χαίρετε. Ονομάζομαι Παπασυνεφάκη Μαργαρίτα. Είμαι φιλόλογο και κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματο τη Επιστήμες τη Αγωγή. Τίτλο τη εργασία μου είναι Τα εμπόδια στην επικοινωνία των μεταναστών γονέων στο σχολείο. Διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνη. Η εισήγησή μου αυτή αφορά εμπειρική έρευνα που έχω διεξαγάγει ω μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματο Επιστήμε Αγωγή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ελλάδο. Στην εισήγησή μου αυτή θα παρουσιαστεί αρχικά μια περίληψη τη εργασία, έπειτα μια εισαγωγή επί του θέματο τη επικοινωνία μεταναστών, γονέων και εκπαιδευτικών με επίκεντρο τι δυσκολίε που εντοπίζονται στη μεταξύ του σχέση. Θα αναφερθώ στα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία βασίστηκε η έρευνα, στου στόχου τη έρευνα, τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα. Θα παρουσιάσω στη συνέχεια τα αποτελέσματά τη. Και στο τέλος, τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εργασία μου. Το περιεχόμενο της ερευνητική εργασίας σχετίζεται με την γονική εμπλοκή των μεταναστών γονέων στο σχολείο με έμφαση στις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη μεταξύ του επικοινωνία. Μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με δασκάλους που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, διερευνούνται οι αντιλήψεις τους για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Γίνεται αναφορά στι μεθόδου που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί για να εμπλέξουν ενεργά του μετανάστε γονεί και παρουσιάζονται τρόποι απεμπόλυση των εμποδίων με σκοπό να βρεθούν λύσει για να επιτευχθεί η επικοινωνία. Τα αποτελέσματα τη έρευνα έδειξαν την σπουδαιότητα τη αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μεταναστών γονέων προ την κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού των σχέσεων δημοτικού σχολείου μεταναστών γονέων. Η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των δασκάλων αναφορικά με τις ανάγκες των μεταναστών γονέων αποδεικνύεται αναγκαία, ενώ οι γονείς χρειάζονται όθηση για πιο συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους. Η επικοινωνία εκπαιδευτικών μεταναστών γονέων αποτελεί ένα πεδίο έρευνας όπου εντοπίζονται δυσκολίες στη διαχείριση των σχέσεών τους. Ο τρόπος επικοινωνίας σχετίζεται με την νοοτροπία των δύο πλευρών, τον αξιακό του κώδικα, το εθνικό πολιτισμικό περιβάλλον του. Οι μετανάστε γονεί αντιμετωπίζουν πλήθο εμποδίων στην επικοινωνία του με το σχολείο. Εμπλέκονται σε μικρό βαθμό σε θέματα που άπτονται του σχολείου και δεν γνωρίζουν του τρόπου επικοινωνία λόγω ελλειπού ενημέρωση από του εκπαιδευτικού. Θεωρούν μη αναγκαία την παρουσία του, αφού όπω πιστεύουν αρμόδιοι για την εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικοί. Η δυσκολία χρήση τη ελληνική γλώσσα προκειμένου να επικοινωνήσουν αλλά και να συμμετέχουν ενεργά είναι δεδομένη. Επιπλέον, το χαμηλό οικονομικοκοινωνικό επίπεδο και η ελληπή εκπαίδευσή του αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια. Εμπόδια, ωστόσο, αντιμετωπίζουν και οι δάσκαλοι στην επικοινωνία του με του μετανάστε γονεί. Αντιμετωπίζουν δυσκολίε στην κατανόηση τη διαφορετική κουλτούρα και αρκετέ φορέ παρερμηνεύουν την συμπεριφορά των γονιών. Δεν εφαρμόζουν ξεκάθαρε και αποτελεσματικέ πρακτικέ για να ενθαρρύνουν τη γονική εμπλοκή. Η αναγκαιότητα ανάληψη πρωτοβουλειών και εφαρμογή δράσεων από του εκπαιδευτικού με σκοπό τη διαμόρφωση μια υγιού σχέση βασισμένη στην συχνή επικοινωνία και την διαρκή συμμετοχή των μεταναστών γονέων στο σχολείο πρέπει να αποτελεί πραγματικότητα. Η επιμόρφωσή του σε θέματα διαπολιτισμική αγωγή ή συνεργασία όσον αφορά το πώ να διαχειρίζονται καταστάσει με μετανάστε γονεί, θεωρείται επιβεβλημένη. Στο πλαίσιο τη έρευνα αυτή, επικεντρωθήκαμε στη διερεύνηση των τριών παρακάτω ζητημάτων που αποτυπώνονται με τη μορφή των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων. Πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστε γονεί στην επικοινωνία του με του δασκάλου, όπω τα αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι. Δεύτερο, ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην επικοινωνία τους με τους μετανάστες γονείς. Και τρίτο, ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή επικοινωνία μεταναστών γονέων δασκάλων. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με μορφή συγχρονικού σχεδίου μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπό ήταν να περιγραφούν και να κατανοηθούν ει βάθο κοινωνικά φαινόμενα και συμπεριφορέ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα από την οπτική γωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ενεργητικό ρόλο στη συγκέντρωση και την ερμηνεία όλων των δεδομένων, καθώ συνδιαλέχθηκε με του εκπαιδευτικού, ώστε στη συνέχεια μπόρεσε να αναλύσει όλα τα ευρήματα. Οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στη σχέση του με του μετανάστε γονεί όσον αφορά την επικοινωνία τους μαζί τους, πάντα υπό το πρίσμα εκείνων των στοιχείων που καθιστούν δυσχερή την επικοινωνία. Ο πληθυσμό τη έρευνα είναι εκπαιδευτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση που υπηρετούν κατά το σχολικό έτο 2019-2020 σε οργανική θέση σε τρία δημόσια δημοτικά σχολεία χωριών του νομού Κοζάνη που φοιτούν και αλλοδαποί Εφαρμόστηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητα. Η σκόπιμη δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε γιατί μα ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη κατηγορία δασκάλων εκείνοι που στην τάξη του έχουν αλλοδαπού μαθητέ, καθώ μόνο αυτοί μπορούν να απαντήσουν ενδελεχώ στα ερευνητικά ερωτήματα. Η μη δομημένη συνέντευξη μέσω Skype επιλέχθηκε ω αποτελεσματικότερη λόγω απαγόρευση των επαφών που προποθέτουν φυσική παρουσία την οποία επέβαλε το ελληνικό κράτο στου κατοίκου τη χώρα στο πλαίσιο τη υπάρχουσα πανδημία. Η συνέντευξη έγινε με ανοιχτού τύπου προκαθορισμένε ερωτήσει, βασισμένη σε έναν οδηγό συνέντευξη με τρει θεματικού άξονε ερωτήσεων. Ο οδηγό ήταν κατευθυντήριο, ωστόσο υπήρξε ελευθερία στη τροποποίηση και διατύπωση ερωτήσεων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και βολιδοσκοπήσει για να αντιληφθούν περισσότερε πληροφορίε. Ελευθερία στην απρόσκοπτη περιγραφή των εμπειριών και αντίληψεών του είχαν οι συμμετέχοντε με, με απότερο σκοπό την αποκοινού οικοδόμηση της συνέντευξης. Σε πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες αφού άκουσαν όλες τις πληροφορίες που περιείχε το έντυπο συγκατάθεση στη συνέντευξη και την ηχογράφησή της, το οποίο τους διαβάστηκε από την ερευνήτρια, διαβεβαιώθηκαν για την τήρηση της ανωνυμίας τους και ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική, άρα θα μπορούσαν όποτε επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την συνέντευξη. Η ερευνήτρια, στην προσπάθεια δημιουργίας κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, έδωσε σε κάθε συμμετέχοντα πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, ενώ τα αποτελέσματα δόθηκαν στους συμμετέχοντες για να τα εγκρίνουν. Πριν τη διατύπωση των ερωτήσεων που σχετίζονταν με το αντικείμενο της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις για τα προσωπικά τους στοιχεία και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να γίνει η πλήρης επεξεργασία των ερωτήσεων στο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε αρχικά σε σχέση με τις δύο βασικές κατηγορίες που προέκυψαν. Τα εμπόδια στην επικοινωνία γονέων, δασκάλων και η τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων. Στη συνέχεια με την κατηγοριοποίηση τέσσερα κύρια θέματα προέκυψαν από τα ερευνητικά ερωτήματα και παράλληλα οι επιμέρους υποκατηγορίες τους αναδείχθηκαν από το συγκεντρωτικό υλικό. Τα τέσσερα κύρια θέματα είναι εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γονείς, εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας των γονιών και νέες δράσεις για ενίσχυση της γονικής επικοινωνίας. Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες γονείς, αναφέρθηκαν τα εξής εμπόδια. Στάση του πληθυσμού, άγνοια του εκπαιδευτικού συστήματος, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, απουσία άνεση στην επικοινωνία, οι πολιτισμικές διαφορές, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δυσκολία επικοινωνίας εν καιρό πανδημίας, ελληπής τρόπος βοήθειας από τη δασκάλα. Η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι το κυριότερο εμπόδιο που δυσχεραίνει την επικοινωνία των μεταναστών γονιών, όπως πιστεύουν οι δασκάλες, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα γιατί ενώ λέω εγώ κάτι, εκείνοι δεν το έχουν καταλάβει. Προσπαθώ να μιλήσω πιο αργά, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχουν και λεξιλόγιο, είπε η πρώτη εκπαιδευτικό. Επίση, η άνεση στην επικοινωνία μεταξύ τους είναι ανέφικτη. Όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσει με τη γλώσσα του άλλου, κομπλάρει, μαζεύεσαι και μετά την άλλη φορά δεν πα να συνομιλήσει με τον άλλον. Είπε η δεύτερη εκπαιδευτικό. «Οι πολιτισμικές διαφορές είναι έντονες», επισημαίνει η εκπαιδευτικό τρία. «Τα στερεότυπα που κουβαλάνε για το σχολείο, για το ρόλο του, πόσο σημαντικό ήταν το σχολείο για τους γονεί τους, όλα αυτά παίζουν ρόλο σε αυτήν τους τη στάση». Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναδείχθηκαν τα εξής εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στάση του γονέα, δυσκολία επικοινωνίας εν καιρό πανδημίας, δυσκολία προσέγγισης του γονιού, δυσκολία στην επικοινωνία, μη κατάρτιση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, μη υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα του νομού, οι πολιτισμικές διαφορές, η εκπαιδευτική πρακτική του διευθυντή. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αποτυπώνονται στα λόγια τους δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο όσο και το πλήστον, και τα κινητά τους τα αλλάζουν πολύ συχνά. Οπότε πολλές φορές που παίρνουμε τηλέφωνο δεν μπορούμε να τους βρούμε, είπε η εκπαιδευτικό Δεν εκπαιδευόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαρκής εκπαίδευση. Ότι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Μαθαίνουμε μόνοι μας, είπε η δεύτερη εκπαιδευτικό. Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων στην επικοινωνία μεταναστών γονέων εκπαιδευτικών περιγράφονται μέσα από τις πρακτικές και τις νέες δράσεις ενίσχυση της γονικής επικοινωνίας. Ως πρακτικές παρουσιάζονται ο υποστηρικτικός ρόλος δασκάλας, η ευελιξία στην επικοινωνία, η επικοινωνία εν καιρό πανδημίας, πρακτικές με διαμεσολαβητή το παιδί, προσκλήσεις, παροχή οδηγιών και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως νέες δράσεις παρουσιάζονται οι εξή γλωσσική υποστήριξη γονέων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εθελοντική εργασία, εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής, κατάρτιση εκπαιδευτικών, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενημέρωση γονέων, δραστηριοποίηση συλλόγου γονέων. Ο επιστρεκτικός ρόλος της δασκάλας στην πρακτική χρήζει ιδιαίτερη σημασία. Η δασκάλα σχολιάζει. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ φιλική μαζί τους, και θα τους παροτρύνω να μου μιλάνε για οτιδήποτε τους προβληματίζει για το παιδί τους. Τους δίνω συμβουλές πώς μπορούν να το βοηθήσουν στα μαθήματα, είπε η τρίτη εκπαιδευτικός. Οι δασκάλες συμφωνούν πως η ανάληψη νέων πρωτοβουλειών του σχολείου για την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής είναι βασική προϋπόθεση για μια ομαλή σχέση θα μπορούσε, ας πούμε, να οργανώσει ένα τμήμα γλώσσας, εκμάθησης γλώσσας, ως δεύτερης γλώσσας για τους μετανάστες γονείς, είπε η πρώτη εκπαιδευτικός. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες γονείς στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς όπως είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Αναδεικνύεται η σημασία της εφαρμογής νέων δράσεων του σχολείου, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με σκοπό να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας, γιατί οι μετανάστες γονείς αγνοούν τους τρόπους ευλογής στην εκπαίδευση, ενώ βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ένα μικρό δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία του νομού Κοζάνης. Όμως, αναγκαίο είναι να διερευνηθούν περισσότερες απόψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων, μέσω συνεντεύξεων με φυσική παρουσία ή και συνδυασμό ερευνητικών στρατηγικών. Ένα βασικό έβριμα, ωστόσο, είναι ο υποστηρικτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενθαρρύνουν τους μετανάστες γονείς παρά την απουσία ξεκάθαρων εκπαιδευτικών πρακτικών του σχολείου. Εν τέλει, μέσα από την έρευνα επιδιώκεται να καταδειχθεί η σπουδαιότητα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων δημοτικού, σχολείου και γονέων με σκοπό να αξιολογούνται οι δυνατότητες των μεταναστών γονέων ώστε η μητρική τους γλώσσα και οι πολιτισμικές πρακτικές να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση.